Ένα χαρτάκι θέλω για την ενημέρωση. Ακόμα. Όχι, όχι. Τι. Θέλω αυτό το, τις αναλύσεις, τις προτάσεις που έχουμε κανονικά. Αυτό το χαρτάκι το δικό σου, δεν έχεις. Που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχω εγώ δύο, δεν έχω μάλλον. Γιατί θες να πάρεις, δηλαδή εγώ είμαι απόλυτα οργανωμένος, θες να πάρεις τα δικά μου. Ωραία, απόλυτα οργανωμένη, απλά έχεις πάρει το δικό μου και δεν μου το έδωσες. Λοιπόν, αυτή εδώ η εκπομπή, ναι, 0-0, ναι. Έχει floor manager. Ναι. Έχει... 32. Είπε, την ώρα που μιλάμε, είπε άντε πάλι. Άντε. Δηλαδή, όχι, δεν το παγώ, να λες ποιος το, δηλαδή αυτός εκεί τώρα, ναι, άμα φανεί, δηλαδή δημοκρατικά δεν δημοκρατικά το δικαίωμα να συμμετέχει στην εκπομπή και είπε όχι γιατί ντιβίζει. Το ντιβίζω είναι ρήμα από το ντίβα ντιβίζω, okay. Και τώρα πάει να τα βάλει μαζί μας αυτός ο άνθρωπος, γιατί μάλλον έχει και αυτός άγνοια και δεν ξέρει ότι εμείς αν θελήσουμε θα τον βάλουμε μέσα. 32 λοιπόν, κουσού για τα Χριστούγεννα. 32 κουσού για τα Χριστούγεννα, μη μου λες Χριστούγεννα. Και μη μου λες και για αυτό το πρωί. Όχι, μη μου λες για αυτά, γιατί σήμερα το πρωί φρόντισες. Φρόντισες. Ναι, να μου βάλεις μπρίζες για ένα θέμα δικό μας εσωτερικό. Εσωτερικό. Έχετε πατήσει πράσινο κουμπάκι, είστε στην υπηρετική τηλεόραση του Open. Πολύ καλή επιλογή, αν ρωτάτε εμάς. Βλέπετε Betbuilders by Stoiximan. Έχει πολύ ψωμάκι και αυτή η εβδομάδα. Mm-hmm. Γιατί είναι η πρώτη ερώτηση, γράφετε Παρασκευή. Έτσι. Τι. Έτσι. Ο καθένα κοντά είναι έτσι. Εντάξει, ωραία. Τι θα έχετε στην εκπομπή, μπορείτε να μας πείτε για αυτό, έτσι. Δεν μπορούμε, ναι. Λοιπόν, θα είναι πολύ ποικιλή η εκπομπή. Θα έχει, ναι, από μπάσκετμπολ Παναθηναϊκό που παίζει σήμερα. Ναι. Στις αργά. Ωραία. 8 η ώρα παίζει, για να μην πω πολύ αργά. Okay. Θα έχει και Premier League. Ο... Θα έχει και στοίχημα Super League, η οποία, φίλε, ναι, είναι που σου κουδού. Μάλιστα. Έχει και σήμερα ματσάκι στοίχημα Super League. Κέντρο διερχομένο εδώ πέρα εκπομπή. Υπάρχει κάποιο συντελεστή που θέλει να περάσει εκτός, μας βλέπει, δεν μπαίνει. Γιατί δεν μπαίνει. Είμαστε φιλόξενοι εμείς, όπως είναι ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα φώτα της εκπομπής. Ελάτε, παρακαλώ, περάστε. Κάντε το βήμα πίσω και ελάτε. Μάλιστα. Όχι, δεν θέλει ούτε αυτός. Και καλά κάνει. Δεν μας θέλουν ούτε εδώ. Αν με ρωτάς, και εγώ άμα ήμουν ούτε θα μας ήθελα. Αυτό το αν με ρωτάς του Πάνου Βόγλου πρέπει να κοπεί. Σωστό. Μιλάμε σαν ρομπότ. Τα ίδια. Το λάθος, το βασικό είναι ότι το λέει εκείνος. Οπότε να το κάνουμε καμιά πλάκα οι δυο μας μέχρι εκεί. Σωστό. Λοιπόν, κάμερα μάνα έχουμε πολύ καλό σήμερα. Ναι, πολύ ευδιάθετο. Μπράβο, ναι, παιδιά. Και καλά παιδιά. Στο κεράνο είναι το Μούσι. Ωραία. Αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα με το Μούσι. Εντάξει, τώρα βλέπετε τι πλάνα κάνει. Και αφού έχουμε κάνει παρουσίαση σαν το Ανίκο Βέρτη. Ναι, ναι, από τα ορχήστρα μας. Τα φώτα μας, η ορχήστρα μας, τα γνωστά αυτά εδώ πέρα. Ας πάμε και στην κορυφαία επιλογή αυτής εδώ της εκπομπής. Και μοναδική αξιόπιστη. Στην πρόταση του σκηνοθέτη. Βέβαια. Μάλιστα. Αυτός ο άνθρωπος αυτός. Ότι. Έχει επιλέξει αυτή την εβδομάδα, τουλάχιστον σε αυτό εδώ το επεισόδιο, να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Για να μας ξελασπώσει, γιατί εμείς. Και καλά έκανα, με ρωτάς. Είμαστε πολύ χειρότεροι στο μπάσκετ από ό,τι στο ποδόσφαιρο, που επίσης είμαστε πολύ χειρότεροι. Μπράβο. Λοιπόν, η πρόταση του σκηνοθέτη. Και μπράβο μας που μας το λένε. Βέβαια. Ναι. Δεν έχετε πάρα πολλές ώρες να το σκεφτείτε. Είναι σχεδόν live σήμερα η εκπομπή. Ναι. Στις 8 απόψε ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Αλγκύρης. Και κάτσε. Ναι. Είναι μια ακόμα έτσι αναμέτρηση η οποία έχει ψωμί. Θα έχει πολλούς Παναθηναϊκούς από όσο έχουμε πάρει πρέφα λίγο από τα social media. Και την κινητικότητα που υπάρχει. Ναι. Το 7ο αστέρι προφανώς έχει ανάξει την όρεξη σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού που τα κάνουν τα ταξίδια αυτά πολύ σκληρότερα. Εντάξει. Μέσα στη χρονιά. Δύσκολο ταξίδι βέβαια. Εντάξει, έχει, και πέρσι και πρόπερσι γινόντουσαν. Πάντα ρε παιδί μου, ακούγεται. Ναι, φέτος όμως. Τώρα υπάρχει αυτή πέρσι... η άβρα της κατάκτησης. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Εδώ η πρόταση της εκπομπής είναι από όσο βλέπω. Τα έχετε κάνει πολύ μικρά. Στο τέλος θα ήθελα να λέω κι εγώ. Δεν φταίνουν τα γράμματα, Γρηγόρη. Όχι, όχι. Η οποία δεν έχω. Δεν φταίνουν τα γράμματα, Γρηγόρη. Συν 4,5 στον Άσο της Αλγκύρης. Ναι. Δηλαδή. Έχετε μία ασφάλεια ότι η Ζαλγκύρης θα κερδίσει ή θα ιτηθεί μέχρι 4 πόντους. Πολύ σωστά το είπες, μπράβο. Πήγες να πει, λέω, θα το πει λάθος. Ωραία. Αλλά όχι, τελικά, όχι, τελευταία στιγμή, ναι. Ωραία. Κύριε Δανίκα, εδώ απόδοση θυμάστε να την πούμε εμείς. Πέστε τι εσείς. Θυμάμαι εγώ να το λέω από εδώ. Τι, κάτσε ρε φίλε, γιατί λες τώρα, εδώ πέρα το έχει από κάτω. Να. Ναι, όχι. Α, ήθελε να δώσει τι, ναι. Τον βάλω στο παιχνίδι. Εντάξει, ναι. Τώρα... Πέστε το εσείς, είπε ο άνθρωπος. Εντάξει, ευγενικό. 1,90. Καλή απόδοση. Καλή απόδοση, γιατί για μιλάμε για handicap. Η καλύτερη απόδοση. Α, ναι, πάμε στα σουγουρά. Κλασικά, ναι. Ωραία. Στο ΣΥΝ 4,5 εξηγήσαμε τι ακριβώς σημαίνει. Τι σημαίνει, όχι συμβαίνει. Γενικά είναι ένα παιχνίδι στο οποίο κάποιος θα μπορούσε να ασχοληθεί και με το live της αναμέτρησης. As always, ναι, θα έλεγε κανείς. Γιατί πριν μας αναλύσεις εσύ τα παραπάνω στοιχεία και τη σκέψη του Δημήτρη και την επιχειρηματολογία που έχει, μιλώντας και για αυτά που έχουμε στην κάρτα, ναι, είναι ένα διάστημα στο οποίο ακόμα ο Παναθηναϊκός, ο πρωταθλητής Ευρώπης Παναθηναϊκός, δεν έχει βρει την σταθερότητα, την αγωνιστική μέσα στην σεζόν, μιλώντας για την EuroLeague, εκεί που είναι πολύ πιο ανταγωνιστικά τα πράγματα.
Οπότε από παιχνίδι σε παιχνίδι μπορείς να δεις και από δεκάλεπτο σε δεκάλεπτο άλλες εικόνες. Okay. Ναι. Ωραία. Για ποιο λόγο πηγαίνουμε στο άσο σύν 4,5 του Δανίκ. Για ποιο λόγο πηγαίνουμε εμείς ή γιατί πηγαίνει ο Δημήτρης. Γιατί πηγαίνει ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης πηγαίνει ξεκάθαρα για να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Το κάνω. Δηλαδή, τι συζητάμε. Α, ξεκινήσουμε από εκεί την κουβέντα, μα τα λύνουμε όλα. Καλό, καλό. Απ' την άλλη, λοιπόν. Δύσκολο παιχνίδι. Ναι. Για να σοβαρευτούμε λίγο. Ναι. Χωρίς Αταμάν. Χωρίς Οσμάν. Εθνική Τουρκίας. Ο κύριος Σερελής ή Σερελής όπως είχε βαφτιστεί στο παρελθόν από ένα εκλεκτό συνάδελφο. Δεν θυμάμαι. Καλώς. Ναι. Και πάντως και ο κύριος Σερελής. Χωρίς Αταμάν το κρατάμε, χωρίς Οσμάν το κρατάμε, χωρίς Γκριγκόνης ο οποίος είναι στα πιτς. Παναθηναϊκός που έρχεται από σημαντικό διπλό στην Μπολόνια. Κόντρα στη Βίρτους που βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Στην Μπολόνια, γιατί ακούστηκε Πολωνία αυτό που είπε. Όχι, όχι, στην Μπολόνια. Κοντά στην Βίρτους. Ναι, 7-3 ναι. Το ρεκόρ του Παναθηναϊκού, 6-4 το ρεκόρ της Αλγκύρης, η οποία έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν. Έκανε συνεχόμενες ήττες τώρα στο φινάλε και κάπως χάλασε την εικόνα της. Έχει ξεκινήσει καλά την σεζόν. Φαίνεται δηλαδή και στην κάρτα μας ότι εντός έδρας είναι ισχυρή η Λιθουανή. Ναι. 4 νίκες σε 5 μάτς. Μία ήττα έχουν όλοι και όλοι από την Φενέρμπακτσε. 4-2 εκτός έδρας στο Τριφύλι όμως. 6 ματσάκια. Έχει εικόνα δηλαδή. 6 ματσάκια είναι εγώ αυτό καλό που κρατάω πακέτο αναμετρήσεων κτλ. Λίγο εντάχει από αυτό που μας είπες για το ρεκόρ νίκες ήττες δηλαδή μέχρι τώρα είναι ότι οι αποστάσεις παραμένουν μικρές. Καλά, εντάξει. Και επειδή είμαστε και νωρίς στη σεζόν. Νωρίς είναι να και, ναι, είναι αλλά, και λίγο αλλά από αυτό που βλέπουμε από τον Παναθηναϊκό και από αυτό που είδαμε και από τον Ολυμπιακό εχθές, εγώ βλέπω ότι οι δύο τους είναι. Και οι δύο τους θα πάνε και μέχρι το τέλος, αλλά μην το μιλάμε. Ναι. Μακάρι να πάει. Μίτσο, βλέπεις ήττα του Παναθηναϊκού και γι' αυτό το λόγο πηγαίνει στο συν 4,5 αυτό. Βλέπω ωριακό το παιχνίδι. Ναι. Προς τον Άσο είμαι. Προς τον Άσο, ε. Και βάζεις και, βάζεις και μια ασφάλεια. Ακριβώς. Σωστό. Εντάξει, ωραία. Έχει βάσει. Έχει βάσει και έχει βάσει και βάσει της προϊστορίας. 10 τελευταία παιχνίδια του Κάουνας, 7 νίκες έχει Ζαλγκύρης, 3 νίκες έχει ο Παναθηναϊκός. Α, μάλιστα. Okay. Μας κάνει αυτό. Ναι. Λοιπόν, μια αναμέτρηση η οποία έχει πάρα πολλές επιλογές, έχει και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις, όλα σε εξαιρετική απόδοση. Βέβαια. Ψωμάκι. Λάιν πάντα είμαστε μαζί. Ναι, πάντα. Στην οποία από εκεί ξεκίνησα και ήθελα να καταλήξω, αλλά συζητήσαμε διάφορα και ενδιαφέροντα. Εγώ θα πήγαινα στο live της αναμέτρησης. Έτσι κι αλλιώς η Στοίχημαν έχει εξαιρετικό μπασκετικό live. Mm-hmm. Πάρα πολύ ψωμάκι, οπότε μπορείτε να ασχοληθείτε και εσείς αν δεν σας αρέσει η επιλογή του Δανίκα ή αν γενικά θέλετε να πάτε στο live. Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε για το μπασκετικό κομμάτι ή αν θέλετε να πούμε κάτι για άλλη μπασκετική αναμέτρηση της σημερινής ημέρας. Δύο, απόδοση. Ναι. Εδώ, στρογγυλό, στρογγυλό. Κύριος Κέντρικ Νάν, πρώτο σκορ του αγώνα. Α, εντάξει. Μάλιστα, καλό είναι ξανά αυτό. Ξανά εκεί πάντα εμείς μαζί με τον κύριο Νάν. Ωραία, εντάξει, το κρατάμε. Λόνι Γουόκερ να το δούμε για την κυρία Ζαλγκύρης, NBA. Για να στηρίξουμε τον Δανίκα, γιατί είναι η κολόνα αυτής εδώ της εκπομπής, θα ξεκινήσουμε το παρολί μας με την επιλογή του Άσο συν 4,5 με το handicap, δηλαδή την προστασία αυτή στην αναμέτρηση της Ζαλγκύρης με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Το κρατάμε, αφήνουμε τον μπάσκετ. Το χαιρετάμε δηλαδή, επί της ουσίας. Γεια σας. Και πηγαίνουμε στο ποδόσφαιρο, εκεί ξανά. Όπου πριν μας απασχολήσει η στοίχημα Super League, ας πάμε μία βόλτα από την Premier League. Κατηγορία, ευκολάκια. Κατηγορία ευκολάκια. Φαίνεται λες και τα πιασες. Ήθελα να την κάνω. Όχι, θα πάω να το πιάσω εγώ τώρα. Ναι, ναι, εντάξει. Φαίνεται λες και τα λέω εγώ εδώ πέρα. Ήθελα να το κάνω. Ήθελα να το κάνω. Φαίνεται λες και τα πρωταθλήματα. Ναι, ναι, ναι. Έχει περάσει χωρίς να έχουμε δει. Βλέπαμε εθνική ομάδα, ξέρω, μου φαίνεται πολύ πίσω, αλλά δεν είναι τόσο πίσω. Είναι πριν 14 μέρες, 13 πώς. Γι' αυτό. Σου φαίνεται γιατί πέρασαν 14 μέρες. Πολύ, ε. Ναι. Τώρα όμως για να έχει διακοπή. Μόνο για Χριστούγεννα να φάμε μια καλοπούλα τώρα εκεί και τα λοιπά τώρα, ξέρεις. Ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Θα πάει τώρα μέχρι το Μάρτι που θα ξαναπήξει η εθνική ομάδα. Σερί. Χορδόνι. Σερί. Καλό σερί. Λοιπόν, κυρία Άρσεναλ. Κυρία Άρσεναλ, ε. Υποδέχεται την κυρία Νότιγχαμ Φόρεστ. Αυτό είναι το παιχνίδι που μας αποσχολεί. Επιστροφή της Πρέμιερ Λιγκ, λοιπόν, ναι. Στις 5 η σέντρα του μάτς. Ωραία. Σαββατιάτικη ώρα, Πρέμιερ Λιγκ, 5 η ώρα το ματσάκι. Για χαρά. Over 2,5. Over 2,5. Over 2,5. Και θα μου πεις εσύ. Φίλε Γρηγόρη, ναι, θα σου γιατί πω. Δεν έβαλες και τον Άσο. Μπορεί θα σου και πω στη συνέχεια και θα καταλάβεις γιατί. Είμαι όλος αυτιά, δεν θα σχολιάσω. Ούτε. Όλος αυτιά. Λοιπόν. γιατί δεν έβαλες και τον Άσο. 3-5 εντός έδρας των κανονιέριδων στο πρωτάθλημα ήταν over 2,5. Υπάρχει ένα στοιχείο αυτό. Ωραία. Η κυρία Φόρεστ έχει σκοράρει σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια της τη φετινή σεζόν. Μάλιστα. Δηλαδή το goal λέει. Εδώ μπορεί. Γκολ.
Και τα τέσσερα τελευταία μεταξύ τους στο Emirates, δηλαδή στην έδρα της Arsenal, τελείωσαν over 2,5. Αυτά τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε για να στηρίξουμε το over 2,5. Εγώ θα σου πω ότι φέτος η Nottingham Forest έχει παίξει εκτός έδρας με την Chelsea 1-1. Έχει παίξει εκτός έδρας με την Liverpool 0-1. Ωραία. Άρα... Και κάτι τέτοιο κάπου εδώ και η Arsenal δεν είναι και καλά. Η Arsenal 4 μάτς χωρίς νίκη. Ναι, αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ από εκεί θα ξεκινούσα όταν με ρώτησες γιατί δεν πάω με τον Άσο και για ποιο λόγο καταλαβαίνω την επιλογή να ασχοληθείς μόνο με τα γκολ. Καταρχάς, το over 2,5 εδώ πέρα σε αυτήν την αναμέτρηση έχει και πολύ καλή απόδοση. Έχει, ναι. Θα μπορούσε και ο βασικός λόγος για τον οποίο πηγαίνουμε σε αυτήν την επιλογή να είναι η απόδοση. Το 1,80, 1,82, 1,85 που το βρίσκουμε από μόνο του μας κάνει. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ ο προπονητής της Nottingham. Ναι. Πάρα πολύ, ναι. Ο Πορτογάλος αυτός, τώρα κόλλησε με το όνομά του. Νούνο Σπίρτο. Μπράβο, Νούνο Σπίρτο Σάντο. Τον οποίο τον είχαμε δει και στην Γουλφς, τον οποίο τον έχουμε δει και στο Παναθηναϊκό. Βέβαια, έχει εργαστεί. Βέβαια. Όχι ως πρώτος. Όχι, όχι. Βοηθός ήταν, αλλά γενικά ένας άνθρωπος ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται ποδοσφαιριστές και αποδυτήρια και οι ιδέες που έχει για το ποδόσφαιρο έχουν πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον με βάση το πώς αυτές αποτυπώνονται στις ομάδες στις οποίες σε πολύ υψηλό επίπεδο έχει δουλέψει. Μαρτινέλλι, εδώ βάλε γκολ, το βλέπουμε τον κολλάκι. Ναι, ναι, τι ωραίο πλάνο αυτό. Μπράβο. Λοιπόν. Καλό. Καλά, δεν είναι και του Γερανού του δικού μας, αλλά ο συνάδελφος από την Αγγλία. Όχι, για τον Γερανό το δικό μας είπα το πλάνο. Δεν, το πλάνο του γκολ. Το γκολ είναι ένα γκολ. Ωραία. Το over 2,5 στο 1,80 το βάζουμε στο παρολί μας. Ναι. Σε ψήνη φάση. Βέβαια. Ωραία. Παρεού. Η Arsenal πιστεύεις, κουβέντα να γίνεται απλά για να το κλείνουμε σιγά σιγά το match, θα ορθοποδήσει κάποια στιγμή για να ξεκινήσει να χτίζει σερή και να την ξαναβάλουμε στην κουβέντα του τίτλου? Γιατί τώρα τελευταία δεν είναι μόνο τα αρνητικά αποτελέσματα, είναι και η εικόνα της που μας κάνει. Δεν έχει τραυματιστεί ο Ντίγκαρντ. Εντάξει. Εντάξει, τώρα και δεν, εκεί, θα επιστρέψει. Μια χαρά είναι. Καλή ομάδα είναι η Arsenal, θα το φέρει. Όλοι περνάνε φορμάσμα. Και φέτος δεν υπάρχει η City που. Υπάρχει βέβαια Liverpool, αλλά βλέπετε δεν το λέω γιατί. Γιατί φοβάσαι. Κοκοκό. Βέβαια. Ναι. Ωραία. Όχι, νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρουσα πολύ φετινή η Premier League. Ωραία. Πολύ. Ναι. Πιο ανθρώπινη. Πιο ανθρώπινη ενδιαφέρουσα. Δεν θα είναι δηλαδή πάλι μέχρι που θα φτάσει να πηγαίνουν τα δύο οχήματα City με 250, ποιο μπορεί να τη φτάσει. Πιστεύω ότι θα είναι πιο ανθρώπινη και θα κρυθεί στο τέλος. Άρα δεν πηγαίνει με 250, θα πηγαίνει με 200 και ποντάρει. Πιο λίγα, ναι, εντάξει. Ποντάρει ότι ο σλότ από τα 170 θα την πάει στα 200 τη Λίβερπουλ και να το διεκδικήσει οι δυο τους. Να δούμε. Ναι, πάντως οι δυο τους ήταν. Οι δυο τους ποιοι είναι, City. Λίβερπουλ και City. Ναι. Δεν έχει άρσει να λυσεί. Πιστεύω ότι άρσει να λυσεί. Και το λέμε πάνω ψυχή γιατί είμαι άρσει. Την αδίκηση. Ναι. Για να δούμε. Πάντως, αν καταφέρει και κάνει επιστροφή η Arsenal και κάνω εγώ λάθος στη σημερινή μου εκτίμηση, από μόνο του αυτό θα δείχνει ότι μιλάμε για ένα πολύ ανταγωνιστικό και πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Έτσι κι αλλιώς αυτό συμβαίνει στην Premier League. Ωραία. Ωραία. Το 1,80 του over το κρατάμε, το προσθέτουμε στο 1,90 της Ζαλγκύρης που είπαμε νωρίτερα. Φτιάξαμε παρολί. Ήδη δηλαδή. Ωραία. Μπονουσάκι. Ναι. Ό,τι έρχεται από εδώ και πάνω. Τρίτη επιλογή, τέταρτη επιλογή, ανεβάζει την επιβράβευση. Δεν ξεχνάτε γενικότερα ότι έχετε μέσα στο Σαββατοκύριακο και από την Παρασκευή για τις πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις αποστολές, τα λεγόμενα missions. Ψαχτείτε γιατί και εκεί έχει ψωμάκι για όλους σας και για όλους μας. Ναι. Και μιας και είπαμε για κορυφαίο πρωτάθλημα, καλή η Premier League, φιλαράκι μου, καλό, αλλά πολύ καλύτερη η Στίχημαν Super League. Μάλιστα. Δεν θα δούμε φιλαράκι, εκτός αν θέλετε να δούμε πάλι το Δανίκα. Θέλετε. Δεν θέλω. Όχι. Μην πιέζουμε κανέναν, Δημήτρη. Είναι η πρώτη φορά που είχα τέτοια ανταπόκριση στο ακουστικό μου τόσο άμεση. Μην πιέζουμε κανέναν. Λοιπόν, ναι, ωραία. Στίχημα Super League. Εντάξει. Το 10η φίλη αγωνιστική. Ναι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή άλλη μία. Ναι. Τέλος ο πρώτος γύρος. Οκ. Ωραία. Άλλο τόσο έμεινε. Για να τελειώσει η κανονική διάρκεια. Και μετά. Ωραία, κάτσε τώρα που τελειώνει ο πρώτος γύρος, θα έχουμε πρωταθλητή χειμώνα τύπου. Πάντα έτσι γίνεται. Ναι. Τέλος του πρώτου γύρου, λες ή ποια ομάδα είναι πρώτη. Ήθελα να ρωτήσω, τώρα, ναι. Πέρσι που είχαμε πρωταθλητή χειμώνα άτυπο. Ποιος ήταν? Αυτή είναι η ερώτηση. Νομίζω ήταν ο Παναθηναϊκός. Ήταν ο Παναθηναϊκός. Αλλά το λέω απ' έξω τώρα, δεν είμαι και σίγουρος. Ναι, δεν είμαι και σίγουρος. Καλά, ένα γκουγκλάρισμα, θα το δούμε. Ναι. Λοιπόν, ας δούμε την κάρτα της αναμέτρησης όσο ο Άλεξ μας ψάχνει αυτό το στοιχείο. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ψάξω τώρα, έχουμε κομπή με όλους τους επαγγελματίες. Λοιπόν, ναι. Στίχημαν Super League, 12η αγωνιστική. Και εμείς ασχολούμαστε με την μοναδική, μια αναμέτρηση του Σαββάτου. Ναι. Αναμέτρηση Άρης Βόλος, το Κλεάνθης Βικελίδης. Καλό. Πρωτοπόρος για ακόμα μια αγωνιστική ο κύριος Άρης. Ο οποίος θα πηγαίνει πάρα πολύ καλά το τελευταίο διάστημα. Γενικά θα πηγαίνει πολύ καλά εντός έδρας και εκτός έδρας θα πηγαίνει καλά για να είναι πρώτος, αλλά εντός έδρας είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός. Ωραία. Πρώτα... Και δηλαδή που του επιτρέπει να είναι ψηλά που δεν το είχε τα προηγούμενα χρόνια και του είχε κοστίσει. Σωστό. Δηλαδή, για να τα κάνουμε πιο πενταράκια, έχει δώσει 5 μάτσες εντός έδρας φέτος. Όλα τελείωσαν over 1,5, το βλέπουμε και στην καρτούλα μας. Ναι. Έχει 4 νίκες και 1 ισοπαλία.
Η μία σοπαλία ήταν αυτή με τον Αστέρα στο ξεκίνημα της σεζόν. Εκτοτε 4-4. 4-4 δηλαδή. Έχει βρει τον τρόπο, έχει βρει ποιότητα, την ποδοσφαιρική συνταγή. Έχει μονάδες με ποιότητα που στα δύσκολα σε παιχνίδια που δεν τραβάει το σύνολο καθαρίζουν αυτές. Ο κύριος Μωρόν που λες και εσύ κάνει μια εξαιρετική δεύτερη διαδοχική εξαιρετική χρονιά. Ελ Παστελαδόρ. Βέβαια, του πηγαίνει πάρα πολύ αυτός ο ελεύθερος ρόλος που έχει σε μια ομάδα όπως ο Άρης. Γιατί σε μια άλλη ομάδα από τους Μπιτφόρ, για παράδειγμα, όχι μόνο το αν θα τέριαζε, αν το ότι θα τον βάζανε σε μεγαλύτερο καλούπι θα τον περιόριζε. Εδώ πέρα τον βλέπουμε και πολλές φορές να σκοράρει μακριά από το βασικό χώρο δράσης του, που έτσι και είναι στο παλμαρέ του το αγωνιστικό αυτό, δηλαδή το εκτός περιοχή σουτ, είναι κλείνει τα μάτια και βλέπεις τον Μωρό να σκοράρει από πέρυσι μέχρι φέτος. Αλλά έχει να κάνει και με το ότι δίνεται δυνατότητα από όλη την ομάδα για να αγωνίζεται έτσι. Έχει και στηρίγματα να κλείσει ο Μωρό φέτος πολλά. Έχει. Δηλαδή ο Μάνου κάνει εκπληκτική σεζόν. Καλά, εντάξει. Είναι σεζόν μεταγραφή. Πεκτάρα είναι. Τα έχει ταλαιπωρηθεί τα προηγούμενα χρόνια αυτό το παιδί. Μακάρι φέτος να πάει μέχρι το τέλος, έτσι φοβερός παίκτης. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και ο Μονσού που είναι στο κέντρο. Ωραίος. Γενικότερα του έχουν βγει και μεταγραφές. Υπάρχει μια αμυντική σταθερότητα που πάντα ήταν καλή αμυντικά ομάδα ο Άρης. Νομίζω ότι θα βάλει δύσκολα στους άλλους τέσσερις, αν με ρωτάς. Ξανά το λέω. Ξανά. Μακάρι να μας βλέπει. Μέχρι το τέλος κανονικής διάρκειας. Γιατί υπενθυμίζω ότι φέτος τέσσερις ομάδες στα play-off, όχι έξι. Ναι, νομίζω ότι αυτή η αλλαγή του format. Που στην αρχή λέγαμε ότι τώρα που θα είναι τέσσερις για το πρωτάθλημα, για να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Άρης που απλά έμπαινε στην εξάδα. Σίγουρα ο Άρης αντιδρά εξαιρετικά αυτό το πρώτο διάστημα και δείχνει ότι θα είναι στην τετράδα. Όλοι. Και ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα μπλέξει και θα μείνει εκτός από τον Άρη. Φαντάζε. Και γιατί όχι, Φαντάζε. Όσο είναι ψηλά εκεί και συνεχίζει και το διεκδικεί, δεν είναι για την τετράδα, δεν χρειάζεται καν να το φανταστώ. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Όχι. Το σου φαντάζεσαι, λέω, νομίζω... τι έχει να γίνει, ναι. Άμα μείνει κάποιος εκτός τετράδας. Α, okay. Το φαντάζεσαι πηγαίνει ακόμα στο αν μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα ή τέλος πάντων. Καλά, πάει εντάξει, τέλος. Μακριά αυτό το ακόμα. Ναι, μακριά αλλά... και για τους υπολείπους, όχι μόνο για τον. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, εδώ βλέπω πριν να μας αναλύσεις, άσο και over 1,5. Ναι. Απόδοση 1,80. Ναι. Μου κάνει να το βάλω στο παρολί να πάρω κάτι παραπάνω. Βάλτο. Ωραία. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί άσο και over 1,5. Τα είπαμε. Τι γιατί είναι πολύ καλός ο Άρης εντός έδρας. Ναι. Γιατί ο Βόλος, βλέπουμε ότι τα θετινά παιχνίδια του, τα 3 από τα 5 που έχει δώσει εκτός έδρας ήταν over 1,5. Αυτό, ναι. Άρα βλέπεις και γκολ εδώ. Δηλαδή ένα 3-1 το βλέπεις, είναι η αίσθηση δική μου. Ναι, εντάξει. Παρόμοιο δηλαδή λες με το Λεβαδιακό. Ναι, μπορεί. Θα παίξει και ο Βόλος. Πιστεύω ότι θα βάλει δύο γκολ ο Άρης. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς με τη βοήθεια του Βόλου χωρίς. Πιστεύω ότι θα βάλει δύο γκολ ο Άρης. Είναι η έδρα καλή, θα έχει και κόσμο στο γήπεδο. Νομίζω ότι είναι σε καλό φεγγάρι και ο Άρης. Εντάξει, είναι ευκαιρία τώρα και για τον Άρη τώρα, να μείνει ψηλά στη βαθμολογία και να κερδίσει. Περσινός πρωταθλητής χειμώνα ο Παναθηναϊκός. Κοντός. Όντως. Μπράβο στον Αλέξανδρο Ξενικάκη. Δεν βλέπω να χειροκροτάει κανένα στο στούντιο. Εντάξει, θα έτυχε παιδιά. Συνήθως χειροκροτάτε για τον Αλέξανδρο. Ναι, οκ. Από εδώ και πέρα. Καλά, και άντε να μην χειροκροτήσουν οι υπόλοιποι γιατί δεν είχαν τα αντανακλαστικά. Ή δεν ήθελα. Ναι. Εγώ κυρίως το δεύτερο νομίζω. Floor manager. Καλά, εντάξει. Ντροπή. Τίποτα. Έχεις χάσει τους φίλους. Τους ανθρώπους που σε στηρίζανε. Φίλοι, φίδια. Πολύ. Τι ωραίο. Για πες. Λοιπόν, πηγαίνω να δω γιατί κάναμε κουβέντα για τη στοίχημα του Super League και δεν μπορούμε να μην κάνουμε κουβέντα και για τα μακροχρόνια τη στοίχημα του Super League που έχει η στοίχημα. Ναι. Ωραία. Στα μακροχρόνια λοιπόν μπαίνω να δω τις επιλογές και το τι γίνεται με τον πρωταθλητή. Τι γίνεται με τον πρωταθλητή. Νικητής διοργάνωσης Ολυμπιακός παραμένει πρώτο φαβορή, έτσι έχει ξεκινήσει στο 2,5 αυτή είναι η απόδοση. 2,5 δηλαδή, όχι 2,5. Η κυρία ΑΕΚ είναι στη δεύτερη θέση με απόδοση 4. Προφανώς από το στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ έχει γίνει πάλι αυτή η αλλαγή. Δεύτερος ο ΠΑΟΚ, τρίτη ΑΕΚ, δεύτερη ΑΕΚ, τρίτος ο ΠΑΟΚ, έτσι πηγαίνει. Τρίτος ο ΠΑΟΚ με 4,5 μετά την τέτοια του 4,5. Ναι. Και τέταρτος ο Παναθηναϊκός στο 4,75. 4? 75. Μάλιστα. Παναθηναϊκός ο οποίος γκρίνια φουλ αλλαγή προπονητή. Πόσο χάλια δεν είναι η εικόνα αυτή. Στο πλην 2. Ναι. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο και η απόδοση έχει μαζευτεί. Και επειδή πήγα να κάνω και εγώ το λάθος, θα το διορθώσω. Προφανώς και ο Άρης στο παιχνίδι με απόδοση 30. Πόσο? Ήταν στο 25, είχε πέσει και εκεί. Ο λόγος που ανέβηκε είναι γιατί πλέον. Ιτήθηκε. Ιτήθηκε και είναι όλοι κοντά και ξεκινάει αυτή η κουβέντα που κάναμε και πέρσι μαζί. Να τους βάλεις όλους από κάτω, τους άλλους 4. Να διατηρηθείς εκεί μαζί με τους άλλους 4, όλο αυτό εδώ. Τι έχει να γίνει. Τα μακροχρόνια έχουν ψωμί και για τη EuroLeague έχουν ψωμί και για τη στοίχημα Super League έχουν ψωμί και για την Premier League έχουν ψωμί. Τα επικαιροποιεί κάθε εβδομάδα η στοίχημα, οπότε
Αν σας ενδιαφέρει με τη λογική και του cash out ή απλά με κάποιο φαβορί που το πιστεύετε εσείς, ασχοληθείτε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ναι, τι, καλά. Να φάτε. Να είστε καλά. Όχι, όχι, αυτό είναι πιο μετά. Α, αυτό είναι πιο μετά. Τώρα πιο μετά. Στήρα, λοιπόν, ναι. Καλό Παρασκευό Σάββατο. Α, δεν τα ξαναπούμε. Δεν λέμε Κυριακή. Α. Γιατί Κυριακή εδώ θα είμαστε. Θα είμαστε. Κάτσε. Ρε. Θα έρθει. Κάτσε, ρε φίλε. Έχουμε ντερμπάρες. Έχει εδώ. Πω, τι έχει πανετολικό. Πάνε. Πω, καλά. Γύρω στην Ελλάδα τι κάνει. Μεγαλώνει γερά παιδιά. Ναι. Αυτό είναι φοβερή διάθεση. Πόσο πλέον. Έχ... Τι, σε τι. Ηλικία. Σε ηλικία. Σε ηλικία 40 ημερών γίνηκαν. Μπράβο μας. Σπουδαίο. Πισανότερα. Με αυτά τα σπουδαία θα κλείσουμε. Άχι, να είστε καλά. Εντάξει, για χαρά. Φιλιά, γεια.